Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση. Όσοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα το Μάρτιο του 2020 μεταφέρθηκαν σε δύο νέες δομές φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν ταχύτατα για αυτό το σκοπό στη Μαλακάσα Οροπού και στη Συντική Σερών. Μετά το πέρας της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την αναστολή της διαδικασίας ασύλου, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποθέσεων ατομικά όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία και θα προχωρήσουν άμεσα διαδικασίες απέλασης όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Για τη δομή συνδικής, πρόθεση είναι να παραχωρηθεί στην ελληνική αστυνομία με σκοπό τη λειτουργία κλειστού προαναχωρησιακού κέντρου. Υπάρχει μια ένταση στην περιοχή όχι αυτές τις ημέρες, εδώ και 20 μέρες περίπου, για το λόγο ότι φέρανε σε ένα κατάλληλο σημείο. Ακατάλληλο. Ακατάλληλο και επικίνδυνο για να ζουν άνθρωποι. Ναι. Μου το είπε χθες και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστών. Mm-hmm. Ότι εδώ που ήρθαν και κάναμε τη δομή, η πρώτη έγνοια αυτών των ανθρώπων που είναι εκεί μέσα είναι να σκοτούν να φύγουν, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Εμείς σε εκείνο το χώρο δεν βάζουμε ούτε τα ζώα μας. Είναι ένα ρέμα. Πώς είναι ο χώρος, θέλετε να μας τον περιγράψετε λίγο? Πώς είναι ο χώρος δηλαδή? Ο χώρος είναι ένα ρέμα στο οποίο δεξιά και αριστερά υπάρχουν τεράστιοι ορεινοί όγκοι. Ναι. Υπάρχουν ρέματα και τα νερά όλα καταλήγουν εκεί μέσα. Μάλιστα. Και κατεβάζει από τα βουνά ένα παγωμένο αέρα. Τις ημέρες που είχαμε χιόνι εδώ, ναι, η θερμοκρασία ήταν -5 βαθμούς και δεν μπορούσε να ζήσει άνθρωπος εκεί. Και τους είχαν μέσα σε σκηνές, μια παλέτα από κάτω και χωρίς κανένα σκέπασμα. Μετά τους φέραμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή πώς είναι η κατάσταση εκεί? Αυτοί οι μετανάστες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί ζουν σε σκηνές? Αυτή τη στιγμή οι μετανάστες ζουν στις σκηνές. Ναι. Είναι το στρωμένο με χαλίκι ο χώρος από κάτω, μέσα στο ρέμα. Έχει ένα λεπτό φιμπράν, 2-3 πόντους αυτό το φεριζόλ. Ναι. Και τους φέρανε και φωτισμό δεν έχουν, ζεστό νερό δεν έχουν, θέρμανση δεν έχουν μέσα φυσικά, και τους φέρανε πριν από καμιά εβδομάδα αυτά τα sleeping bag. Εκεί μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχουν έγκυες γυναίκες, υπάρχουν ρωμάνες με παιδιά, μου είπε ο Ερυθρός Σταυρός, 50 από 1 μηνό μέχρι 12-13 συνόδευτα παιδιά. Mm-hmm. Υπάρχουν και ακινοπαθείς, υπάρχουν νευροπαθείς. Σας λέω μια κατάσταση την οποία οποιοδήποτε να τη δει θα λυγίσει. Ό,τι και αν έχουν κάνει αυτοί. Ναι. Πόσα άτομα δεν βρίσκονται, κύριε Λεωνίδα, εκεί περίπου? 600 είναι, 600. 600 άτομα, μάλιστα. Ναι. Υπό αυτές τις συνθήκες... Μέχρι προχθές μας λέγανε ότι η δομή είναι κλειστή. Ναι. Και δεν μπορεί να αποδράσει κανείς και θα τη φυλάει η αστυνομική δύναμη και θα έχουμε διπλό σειρματόπλεγμα και όλα, ναι, αυτά. Η δομή έγινε ανοιχτού τύπου. Ανοιχτού τύπου. Ναι. Υπάρχει επιτήρηση αυτή τη στιγμή της αστυνομίας, δηλαδή φυλάσσεται ο χώρος? Χθες το απόγευμα που πήγα εκεί, ο υπεύθυνος αστυνομικός μαζί με τον επικεφαλής της ΔΟΜ μου είπανε ότι παρέδωσε η αστυνομία το κλειδί, έγινε πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης. Σε ποιον? Και την ΣΥΒΟ, το Διεθνή Οργανισμό Μεταναστών, Μετανάστευσης. Μάλιστα. Η αστυνομία πια θα κάνει απλά μια περιπολία. Ναι. Αυτή η ΔΟΜ θα έρχονται το πρωί για κάποιες ώρες, θα έχει τη διοικητική μέρη με την ψυχολογική, δηλαδή αυτή τη μέρη για τους αρρώστους και τα λοιπά. Ναι. Θα κάθονται μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα και μετά θα φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Χατζηδοδόλου, όπως είμαστε εγώ και εσύ. Πλέον την όλη διαχείριση της δομής την έχει αναλάβει ο ΔΟΜ, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Αυτοί θα τους εξυπηρετούν σε θέματα νοσοκομείων, σε θέματα αιτήματα ασύλου κτλ. Εμείς θα παραμένουμε στο σημείο ακόμη και αν και από τις επόμενες μέρες, από ό,τι γνωρίζω, θα υπάρχει μια παρουσία της αστυνομίας. Όχι βέβαια τόσο έντονη, γιατί μέχρι χθες είχαμε εμείς τη διαχείριση τη φύλαξη της δομής. Θα υπάρχει μια επιτήρηση της αστυνομίας. Από εκεί πέρα όμως ο υπεύθυνος αρμόδιος για την λειτουργία της δομής θα είναι εδώ. Χθες εμείς που ήμασταν υπηρεσία πάνω με τη δημιουργία των Σερών για βάρδια 2-10, δόθηκαν με εντολή της υπηρεσίας, με εντολή προφανώς του Υπουργείου, αποφάσεις αναστολής απέλασης. Οπότε αυτοί τώρα, όσοι είναι κρατούμενοι, φυλασσόμενοι στη δομή, θα μπορούν να έχουν δικαίωμα να κάνουν έτοιμα ασύλου. Εμείς προς το παρόν παραμένουμε στο σημείο μας μέχρι πότε θα μας ορίσει η ημερομηνία. Οπότε από θέμα αστυνομίας, εμείς ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι
όταν αφορά τη φύλαξη της δομής. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν εκεί προφανώς και δεν είναι κρατούμενοι, καθότι έχουν δικαίωμα και κάνουν αιτήματα ασύλου. Και έχουν αναστολή κράτησης και αναστολή απέλασης μέχρι να εξεταστεί το άσυλο του καθενός που έχει υποβάλει. Από ό,τι έχω μάθει, έχουν υποβάλει όλοι αιτήματα ασύλου.